Ήταν Φεβρουάριος του 2019 όταν έμαθα πως κάτι δεν πάει καλά με την υγεία μου και συγκεκριμένα με το μάτι μου. Το πόρισμα της μαγνητικής έγραφε για γλίωμα στη δεξιά οφθαλμοκόγχη, καρκίνος δηλαδή. Χειρουργήθηκα αμέσως τον ίδιο μήνα. Δύσκολη επέμβαση μας είπαν. Κράτησε 7,5 ώρες. Τώρα βλέπεις? Όχι γιατρέ. Τίποτα? Όχι, από το δεξί μου μάτι τίποτα. Λένε πως η όραση, χωρίς όραμα, είναι χειρότερη και από την τύφλωση. Δεν έχει σημασία τι βλέπεις, αλλά πώς το βλέπεις. Ευτυχώς η βιοψία έδειξε πως δεν ήταν τελικά καρκίνος, αλλά μηνυγκίωμα. Ένας καλοήθης όγκος δηλαδή. Οι πρώτες μου σκέψεις ήταν πότε θα ήμουν σε θέση να επιστρέψω ξανά στη δουλειά μου. Πότε θα μπορούσα να κάνω ξανά τα τουάζ. Και λιγότερο με ενδιέφερε αν θα μπορώ να δω ξανά από το μάτι μου, αν και πάντα έτρεφα έτσι ελπίδες ότι θα διορθωθεί η κατάσταση. Μάταια όμως. Στο επάγγελμά μου, αυτό του tattoo artist, βασίζεσαι στα χέρια σου και στα μάτια σου για να εκτελέσεις σωστά ένα όμορφο τατουάζ. Βλέπεις πολλές φορές η ζωή σου επιφυλάσσει εκπλήξεις. Και προτιμώ να το λέω εκπλήξεις, γιατί η λέξη εμπόδια δεν μου αρέσει καθόλου. Παράδοξο θα μου πεις, αλλά τα τατουάζ μου, έστω και με ένα μάτι, έγιναν καλύτερα. Τόλμησα να κάνω πράγματα που δεν έκανα πριν, όπως YouTube, παρόλο που η εμφάνισή μου πλέον ήταν κάπως περίεργη. Εδώ και ένα χρόνο πάω με ποδήλατο στη δουλειά και ήδη νιώθω την φυσική μου κατάσταση καλύτερη. Αλλά αυτό, ξέρεις, δεν με πτώησε καθόλου και προσπάθησα να κάνω ό,τι περισσότερο μπορούσα με τα εφόδια που είχα. Η ζωή είναι σαν ένα μεγάλο κύμα που ορθώνεται ψηλά και επιβλητικά και μετά σκάει βία πριν εξαφανιστεί. Εσύ όμως έχεις δύο επιλογές. Μπορείς να τα παρατήσεις και να αφήσεις το κύμα να σε παρασύρει και ενδεχομένως να σε διαλύσει, ή να πάρεις τη σανίδα σου και να το ταξιδέψεις. Εγώ είμαι ο πιο τυχερός στον κόσμο. Εγώ. 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 Εγώ, γιατί έχω εσένα. Εγώ. Εσύ γιατί είσαι πολύ τυχερός? Επειδή με έχεις. Αγάπη μου. Βλέπεις, η ζωή σου δίνει δύο ξεκάθαρες επιλογές και δεν υπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις. Ή προσπαθείς ή τα παρατάς. Διάλεξε σωστά. Για όλους εσάς οι αγάπη θα είναι πολύτιμη αν την έχετε από άλλους. Αν θέλετε μπορείτε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όσο θέλετε και όσο μπορείτε. Μπορούμε μαζί να καταφέρουμε τα πάντα. Γιατί στην τελική, και να λέμε την αλήθεια, είτε ένα μάτι έχεις, είτε ένα χέρι, είτε ένα πόδι. Το χειρότερο είναι να έχεις μισή καρδιά. Και για αυτούς που σκέφτονται να τα παρατήσουν ή τα έχουν παρατήσει στη ζωή τους, ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Αγάπη. Γιατί είναι το υπερόπλο μας, φίλε μου. Οπα. Θα μου βγάλει και το άλλο μάτι. Είναι αυτό που ξεπερνά τα όρια της υλικής μας υπόστασης και αποκτά νόημα υπερφυσικό. Τι είναι αυτό που αγαπάς και σε γεμίζει? Κάντο. Τι είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο? Κυνήγα το. Κάνε μια καλή πράξη. Τώρα, σήμερα, χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση. Και θα δεις πως κάτι διαφορετικό θα νιώσεις, γιατί η αγάπη ξεκινά από εσένα. Ναι, λέγεται αγάπη. Και αρχίζει από σένα, από μένα, από όλους μας. Και πίστεψέ με, είναι άκρος μεταδοτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ήσασταν καταπληκτικοί. You're welcome.
Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Με αισιόδοξο μάτι. Γιατί μόνο αν αλλάξεις εσύ το πώς βλέπεις τον κόσμο, θα γίνει ο κόσμος όπως θέλεις να το δεις. Έστω και με μία ματιά.